Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί γιατί δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα CFDs ως επενδυτικά εργαλεία. Ναι, σωστά ακούσατε, τα CFDs, σε αντίθεση για παράδειγμα με τα ETFs, δεν είναι καν επενδυτικά εργαλεία. Είναι καθαρά και μόνο άλλος ένας τρόπος να τζογάρουμε. Αχ, το είπα και ξαλάφρωσα. Αλλά επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνετε, σήμερα θα δούμε ακριβώς γιατί τα CFDs δεν είναι σαν τα ETFs και γιατί τα ETFs αποτελούν ξεκάθαρα τη σωστή επιλογή. Α, και όσοι σκέφτεστε, μα τι σχέση έχουν τα ETFs με τα CFDs, δεν έχετε ιδέα τι διαβάζω κάθε μέρα. Και πόσος κόσμος μπερδεύει αυτά τα δύο. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μου, τους Financial Greeks. Εκεί ανεβαίνει η δεύτερη καθημερινή εκπομπή μου με ανάλυση των αγορών. Σας περιμένω. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφείτε το κανάλι και πάτσε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Τώρα, τελευταία έχει πέσει στην αντίληψή μου ένας παραλογισμός που επικρατεί και μάλλον πρέπει να τον βάλουμε σε τάξη. Και αυτό. Πολλοί μπερδεύετε τα αγαπημένα μας ETFs με ένα άλλο είδος επενδυτικών προϊόντων, τα CFDs. Δεν σας αδικώ, ακριβώς την ίδια σύγχυση είχα και εγώ όταν πρώτο ασχολήθηκα με τις επενδύσεις. Έρχεστε λοιπόν και ρωτάτε, γιατί να επενδύσω στον S&P 500 μέσω VUEA και όχι με ένα CFD που το βρίσκω πιο εύκολα στην εκάστοτε πλατφόρμα και μπορώ να αγοράσω κι όσο θέλω? Δεν ξέρω καν από πού να το πιάσω, αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Γενικά, δεν φωνάζω τυχαία μακριά από CFDs. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο λόγος. Τα CFDs, ή αλλιώς συμβόλαια επί της διαφοράς, Contract for Difference, είναι ουσιαστικά ένα στοίχημα ανάμεσα σε εμάς και την εκάστοτε πλατφόρμα για το αν η τιμή μιας μετοχής, ενός δείκτη, ενός commodity ή ενός νομίσματος θα ανέβει ή θα κατέβει. Σκεφτείτε το ως εξής. Αν πιστεύουμε ότι η μετοχή της Facebook θα ανέβει, πάμε σε μια πλατφόρμα CFD, πρακτικά σε ένα στοιχηματζίδικο, και λέμε: αν η τιμή ανέβει 1 ευρώ, μου χρωστάς 1 ευρώ. Αλλά αν πέσει 1 ευρώ, σου χρωστάω 1 ευρώ. Κυριολεκτικά, αυτό ακριβώς είναι ένα CFD. Ένα συμβόλαιο όπου οι δύο πλευρές δεσμεύονται να δώσουν ή να λάβουν ένα ποσό με βάση τη μεταβολή ενός asset. CFDs υπάρχουν για κάθε επενδυτικό όχημα που μπορούμε να φανταστούμε. Υπάρχουν δηλαδή CFDs για ETFs. Στοιχήματα δηλαδή για το αν το εκάστοτε ETF θα πάει πάνω ή κάτω. Και κάπως έτσι δημιουργείται σύγχυση. Απ' την άλλη, τώρα, ένα ETF, διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο, Exchange Traded Fund, είναι απλά ένα καλάθι γεμάτο με διαφορετικές μετοχές, ομόλογα ή άλλα asset. Όταν αγοράζουμε ένα ETF, αγοράζουμε όντως ένα μικρό κομμάτι από κάθε μετοχή που βρίσκεται σε αυτό το καλάθι. Τόσο απλό, τόσο ξεκάθαρο, τόσο ασφαλές. Τώρα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο πιο επικίνδυνα είναι τα CFDs σε σχέση με τα ETFs. Και το σημαντικό επιπλέον ρίσκο οφείλεται στο στοίχημα για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα. Βλέπετε, σε αντίθεση με τα ETFs, εδώ δεν έχουμε ποτέ στην κατοχή μας το υποκείμενο asset. Ποτέ δηλαδή δεν γινόμαστε μέτοχοι στη Facebook. Κρατάμε απλά ένα συμβόλαιο στο χέρι μας, το οποίο είναι ανάμεσα σε εμάς και την πλατφόρμα. Και δυστυχώς, αυτό το συμβόλαιο, δηλαδή το CFD, δεν έχει και μεγάλη ισχύ. Α, και δεν χρειάζεται καν να κλείσει η πλατφόρμα για να χάσουμε τα λεφτά μας. Πολύ απλά μπορεί να ζητήσουμε να κάνουμε ανάληψη και ό,τι σύμπτωση πριν μας δώσουν τα λεφτά μας πρέπει να εγκρίνουν μία-μία όλες τις συναλλαγές μας. Και έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν όποια συναλλαγή θέλουν έτσι επειδή το θέλουν. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, το scalping. Αν δηλαδή βλέπεις το Facebook να ανεβαίνει, ποντάρεις ότι θα ανέβει και κλείσεις τη θέση μέσα σε 2 λεπτά, παίρνοντας ένα ελάχιστο κέρδος, η συναλλαγή αυτή θα θεωρηθεί άκυρη. Βέβαια, αυτό δεν θα σου το πουν μέχρι την ώρα που θα πας να κάνεις ανάληψη. Οπότε τελικά ποτέ δεν είσαι σίγουρος καν πόσα λεφτά έχεις. Συγκρίνεται τώρα αυτό με τις πραγματικές επενδύσεις σε κανονικές χρηματιστηριακές, όπου γίνεσαι πραγματικός κάτοχος των μετοχών στις οποίες επενδύεις. Εν τω μεταξύ, γι' αυτό πολλοί με ρωτάτε, τι δηλαδή μπορώ να πουλήσω και να πάρω τα χρήματά μου όποτε θέλω, επειδή έχετε καεί από τα CFD-άδικα. Άργησα λίγο, αλλά το κατάλαβα. Και κάτι ακόμα, πολλές φορές τα CFDs έρχονται με σημαντική μόχλευση. 3 επί, 5 επί, 10 επί, μέχρι και 100 επί. Χρειάζεται να εξηγήσω γιατί το ρίσκο γίνεται απαγορευτικό. Αν για παράδειγμα με κάθε 1 cent που ανεβοκατεβαίνει μια μετοχή, εμείς μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε ένα ολόκληρο ευρώ. Κυριολεκτικά με 1% πτώση της μετοχής μπορούμε να χάσουμε όλα μας τα λεφτά. Δεν αξίζει. Και αφού είπαμε για το ρίσκο και τα αρνητικά που έχουν τα CFDs, πάμε να δούμε γιατί το να επενδύσουμε απευθείας σε μετοχές και ETFs είναι πολύ καλύτερη επιλογή. Αρχικά, τα assets μας ανήκουν. Αν τα έχουμε αγοράσει μέσω αξιόπιστης και ασφαλούς χρηματιστηριακής, όπως η Freedom 24 που είναι και ο χορηγός σημερινού βίντεο, τότε τα assets είναι στο όνομά μας. Μας ανήκουν κανονικά και με τον νόμο. Αυτό από μόνο του είναι υπεραρκετό. Αλλά έχει κι άλλα. Ακόμα και αν αγοράσουμε VUEA για παράδειγμα και η τιμή του S&P 500 πέσει, δεν έχουμε χάσει κάτι. Ναι, αν επιλέξουμε
να πουλήσουμε εκείνη τη στιγμή θα χάσουμε. Αλλά κανένας δεν μας πιέζει να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει margin call ούτε overnight fee όπως τα CFDs. Δεν υπάρχει τίποτα. Απλά κρατάμε το ETF και είμαστε χαρούμενοι που επενδύσαμε σε κάτι τόσο ισχυρό που αργά ή γρήγορα θα επανέλθει. Πάντα επανέρχεται. Αυτό κάνει εδώ και 40 χρόνια. Οκ, okay, το κάνει εδώ και 100 χρόνια, αλλά 40 είναι το γράφημα. Θέλουμε κι άλλη ασφάλεια. Τα ETFs εκδίδονται από μεγάλους διαχειριστές κεφαλαίων, όπως η Vanguard στην περίπτωση του VUA, και είναι regulated. Υπάρχουν εποπτικές αρχές να μας προστατεύουν. Δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είμαστε ασύγκριτα πιο ασφαλείς. Τέλος, όπως είπα και πριν, τα ETFs δεν έχουν overnight fees όπως τα CFDs. Τι εννοώ με αυτό? Στα CFDs υπάρχει μια μορφή προμήθειας, η οποία είναι ποσοστιαία και την οποία πληρώνουμε κάθε μέρα που περνάει και έχουμε ανοιχτή κάποια θέση. Αν δηλαδή έχουμε ποντάρει στο Facebook μέσω CFD, είναι καλύτερο να κλείσουμε τη θέση μας πριν κλείσει το χρηματιστήριο, γιατί αλλιώς θα χρεωθούμε fee από την πλατφόρμα. Πολλές φορές αυτά τα fees είναι από μόνα τους αρκετά για να ρευστοποιηθεί η θέση μας, αν την αφήσουμε ανοιχτή για πολλές μέρες. Α, και κάτι ακόμα. Τα CFDs έχουν και τεράστια spreads, όπως λέμε. Αν δηλαδή η τιμή του Facebook είναι 100 δολάρια και ποντάρουμε εκείνη τη στιγμή ότι η τιμή θα ανέβει, τότε το CFD που θα ανοίξουμε θα ξεκινάει από τα 101 δολάρια. Θέλουμε δηλαδή 1% αύξηση μόνο και μόνο για να φτάσει στα ίσια του. Και από εκεί και πάνω θα κερδίζουμε. Γενικά, αν μέχρι τώρα δεν έχετε καταλάβει πως τα CFDs δεν είναι για πραγματικούς επενδυτές, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και για να μην λέτε πως δεν τα λέω όλα, και τα ETFs έχουν ένα κόστος διαχείρισης, management fee, το οποίο όμως είναι ασύγκριτα μικρότερο. Στο VUA για παράδειγμα είναι 0,07% το χρόνο. 7 δολάρια το χρόνο δηλαδή για κάθε 10.000 ευρώ επένδυσης. Τίποτα. Θέλω λοιπόν να πιστεύω πως είναι ξεκάθαρο και σε εσάς γιατί ως επενδυτές πρέπει να μένουμε μακριά από CFDs. Μπορεί να φαίνονται εύκολα στη χρήση τους, αλλά αυτό ακριβώς που τα κάνει πιο ελκυστικά είναι και η μεγάλη παγίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα CFDs απαγορεύονται σε πολλές χώρες. Επίσης, δεν ζητάνε καν όλη τη χαρτούρα που ζητάει μια σοβαρή χρηματιστηριακή. Ούτε καν ταυτοποίηση πολλές φορές. Αυτό από μόνο του δεν θα πρέπει να μας βάζει στις σκέψεις. Είναι δυνατόν να είμαστε επενδυτές χωρίς να έχουμε δηλώσει καν τον αφημί μας? Αν απλά θέλετε να ζήσετε την κάψα του τζόγου, καλύτερα και καζίνο. Έχει και ποτό. Κλείνοντας, είναι λοιπόν σημαντικό να επιλέγουμε με προσοχή τα κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία για τις επενδύσεις μας. Στην τελική, εκεί βάζουμε λεφτά που με κόπο βγάλαμε. Κρίμα δεν είναι να τα χάνουμε για τον καθένα. Στην πράξη, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε επενδυτικά είναι να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε κάθε μήνα όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε στο ETF VUA, το οποίο. Και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς απολύτως τίποτα, και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορά. Ορολόγητο. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη Freedom 24 που είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στο VUA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγραφή στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγραφή στο newsletter. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.